Καλημέρα κύριε Κυριακού, καλημέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του Αντένα. Είναι η πρώτη, μάλλον μετά το καλοκαίρι, η πρώτη προειδοποίηση που εκδίδεται. Αλλά αν μιλήσουμε με υδρομετεωρολογικό έτος, είναι από τις τελευταίες προειδοποίησεις που εκδίδονται στο παρόν υδρομετεωρολογικό έτος, το οποίο λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου, αντιλαμβάνεστε. Αφορά τον ασταθή καιρό, ο οποίος θα επικρατεί στην Κύπρο σήμερα το απόγευμα. Και επειδή υπάρχει και ένα μικρό δυναμικό αίτιο, στην περίπτωση που ήθελε εκδηλωθεί μία έτσι κάπως πιο ισχυρή καταιγίδα, και όταν λέμε πιο ισχυρή καταιγίδα εννοούμε να είναι η διάτμιση του ανέμου κάπως αυξημένη, το πεδίο της έντασης του ανέμου αυξημένο, η βροχή αυξημένη και βέβαια το θέμα της χαλαζόπτωσης. Γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εκδοθεί η προειδοποίηση προκειμένου για την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και τον προγραμματισμό των εργασιών του, οι περιοχές οι οποίες αναμένεται ή ενδέχεται να σημειωθούν τα όποια φαινόμενα είναι οι περιοχές των ορεινών, επαναλαμβάνω από το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, και πιθανόν κάποιες περιοχές στο εσωτερικό. Σε μία καταιγίδα, ο όγκος βροχής που σημειώνεται στη βάση της καταιγίδας μπορεί να είναι αυξημένος, 35 με 50 χιλιοστά. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο να εκδοθεί η συγκεκριμένη προειδοποίηση. Μια καταιγίδα, ξέρετε, δεν έχει τεράστια επιφάνεια, 5 επί 5 χιλιόμετρα το πολύ. Γι' αυτό και λέμε έβρεξε και μετά από 5 λεπτά ή 2 λεπτά βγαίνοντας από την καταιγίδα με το αυτοκίνητο ήταν ξερά κατάξερα. Είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα αυτά τα φαινόμενα. Τοπικού χαρακτήρα. Αυτό το 30 με 50 εκατοστά, πρακτικά τι σημαίνει, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο κατανοητό, στη γλώσσα την απλή? Ναι, είναι 35 με 50 χιλιοστά. Συγγνώμη, χιλιοστά, ναι, χιλιοστά, ναι. 3,5 με 5 εκατοστόμετρα ύψος αθρηστικής βροχής σε μια περιοχή που θα σημειωθεί η καταιγίδα. Είναι δυνατόν να έχουμε μέχρι εκείνο το ύψος. Αυτό υπολογίζεται από διάφορες παραμέτρους. Υπολογίζεται από τη διαθέσιμη ενέργεια στην ανώτερη ατμόσφαιρα, από τη δυναμική ενέργεια της ατμόσφαιρας, τη θερμική ενέργεια της ατμόσφαιρας, το ποσοστό σχετικής υγρασίας, τη δυνατότητα του να αναπτυχθεί το νέφος κατακόρυφα, διότι μπορεί να υπάρχουν πολλές συνθήκες, αλλά να συντρέχουν πολλοί λόγοι, αλλά να μην είναι ικανοί όλοι αυτοί οι λόγοι να δώσουν κατακόρυφη έκταση στο νέφος για να δώσει τα φαινόμενα τα οποία εμείς στη συνέχεια περιγράφουμε. Μας είπατε από τις 12 μέχρι τις 6 η πιο κρίσιμη ώρα ποια είναι? Μετά τις 2 θα έλεγα, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκεί που είναι η μεγαλύτερη θέρμανση της ατμόσφαιρας. Έτσι. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, ότι τα θερμικά φαινόμενα συμβαίνουν όταν έχουμε τη μεγαλύτερη διαθέσιμη θερμική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Πότε καταγράφεται αυτή η διαθέσιμη ενέργεια? Είναι από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι προς ενωρίς το απόγευμα. Εκείνη λοιπόν η ώρα είναι η πιο πιθανή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Κύπρο, οι θερμοκρασίες μας είναι γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό. Στα παράλια κυμαίνονται από 30 μέχρι 32. Στα ορεινά είναι γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Από πλευράς νέφωσης αυτή τη στιγμή, μόλις άρχισε να φαίνεται στις νότιες παριές του Τροόδους ένα νεφικό κύτταρο. Άρα αναμένεται ότι η ώρα είναι 11 και 4 τώρα. Μετά τις 12 θα έχουμε τα όποια φαινόμενα με ισχυρότερη περίοδο από τις 2 μέχρι τις 4. Είναι σίγουρο για τα ορεινά. Τώρα για το εσωτερικό, τα λέμε εσωτερικό, τι εννοούμε, τη Λευκωσία, τι ακριβώς εννοούμε? Ναι, όταν λέμε παιδινά, και είναι καλό που το αναφέρετε αυτό, είναι όλη η περιοχή μεταξύ των οροσυρών Τροόδους και Πενταδακτύλου, η Μεσαωρία, η οποία φτάνει μέχρι τις παρυφές της Λευκωσίας. Και από την άλλη πλευρά είναι η περιοχή Αστρομερίτη μέχρι και Λευκωσίας. Άρα όλη αυτή η ζώνη είναι τα παιδινά της Κύπρου, και σε αυτή τη ζώνη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσαωρίας, η οποία
δέχεται μεν τα ίδια ποσά ενέργειας με την περιοχή του Αστρομερίτη από πλευράς ηλιακής ακτινοβολίας, εν τούτης, λόγω του βαθμού λευκάβγειας της περιοχής εκείνης της Μεσαωρίας, έχουμε έντονα ανωδικά ρεύματα και θερμική αστάθεια. Πρώτα δηλαδή φαίνεται ότι η περιοχή από την Λευκωσία, Αγλαντζά έστω και ανατολικότερα, να είναι η πιο δόκιμη περιοχή. Μετά τις 12, τα έντονα φαινόμενα μας λέτε από τις 2 και μετά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα, το βράδυ και αύριο. Τι να περιμένουμε? Μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται ο καιρός να βελτιωθεί αισθητά, καθώς δεν αναμένονται άλλα φαινόμενα, έτσι κατά το υπόλοιπο της αργά του απογεύματος και της νύχτας. Την νύχτα θα έχουμε αραιή τοπική ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, που δεν είναι συνήθως τις αυγινές ώρες που έχουμε αυτά τα φαινόμενα, με τις θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές, 23 βαθμούς στα παράλια, 20 στο εσωτερικό, 18 στα ψηλότερα ορεινά, ενώ αύριο, την Τετάρτη, αναμένεται να έχουμε τοπικά μεμονωμένες βροχές. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, και τη θερμοκρασία περίπου στην ίδια τάξη μεγέθους με σήμερα, 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 με 30 στα παράλια και 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, κυρίως έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. 35, μικρή άνοδος είναι η τάξη μεγέθους 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, άρα ενδέχεται προς το Σάββατο να φτάσουμε τους 37.